Την ανάγκη δημιουργίας νέου γυμνασίου που να εξυπηρετεί την περιοχή της Αλικαρνασσού τόνισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης αλλά και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου της περιοχής. Αποδεικνύεται καθημερινά και η ανικανότητά σας και η ανεπάρκειά σας και η έλλειψη προσωπικού ακριβώς να γίνουν έργα που σήμερα μπορούν να δώσουν λύση και στην Αλικαρνασσό και σε όλο το Ιάκυο. Έχει 5 πολυπληθή δημοτικά σχολεία, αλλά μόλις ένα γυμνάσιο. Σε αυτό το γυμνάσιο, λοιπόν, εδώ και δεκαετίες φοιτούν πάνω από 500 παιδιά, ενώ έχει χτιστεί με προδιαγραφές για 250. Θα παρακαλέσω, λοιπόν, το Σώμα να εξετάσει με προτεραιότητα το ζήτημα της ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων και να μην προσπαθούμε να βρούμε προσκόμματα. Εγώ θα έβαζα πρώτο την άμεση ίδρυση ενός νέου δεύτερου γυμνασίου. Προέχει να βρούμε το οικόπεδο, να γίνει η μελέτη, να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, μα υπάρχουν πόροι στο ΕΣΠΑ ακόμη πιστεύω στο πρόγραμμα παιδείας, για να ενταχθεί αλλιώς θεωρητικολογούμε. Πρέπει να ξεκινήσει ένα αίτημα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να σκεφτούμε για ένα δεύτερο σχολείο. Εκείνο που χρειάζεται είναι, και δήμαρχοι απευθύνομαι σε εσάς, αναγειτονιά να καθίσουμε κάτω και να βγάλουμε ένα σχέδιο για τη σχολική στέγη. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή σημείωσε πως υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης συνολικά για την πόλη του Ηρακλείου. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί και στη σχολική στέγη και μεθοδικά και με συστηματικά θα φτάσουμε στο στόχο το οποίο βάζουμε κάθε φορά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλοι το συζητήσατε σήμερα και που όλοι συμφωνείτε με εμάς. Με αυτό που είχαμε πει όμως το Φλεβάρι, με αυτό που είχατε δεσμευτεί όταν το συζητάγαμε τον Απρίλιο, με το ασανσέρ για αμαία στο Λύκειο που ήταν άμεσο και αναρχείο γιατί το παιδί δεν μπορεί να πάει στην τάξη του, που το Γενάρη είπαμε θα γίνει άμεσα και έχουμε φτάσει Οκτώβριο και δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Για το βιβλιοθήκη που λέτε ότι κάνατε και δεν έχει γίνει. Για το πρώτο δημοτικό που βάζει νερά και εσείς αλλάξατε 3 από τα 10 καλοριφέ. Ανατροπή υπήρξε στις εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής για τους εκπροσώπους του Δήμου σε διάφορες επιτροπές. Μπορεί και κάποιος άλλος, αναπληρωματικός, απλά. Είναι καθώς επιτροπές. Ομόφωνα. Σε στιγμή που δεν προβλέπεται έτσι αλλιώς τα υποχρεώματα που θα να εκπροσωπηθούν όλες οι παρατάξεις ουσιαστικά με μέγεθος σε όλες αυτές τις επιτροπές. Υπάρχει νομικό πρόβλημα να οριστεί κάποιος άλλος εκτός από τη Δημοτική Αρχή εκπρόσωπος. Η αντίδραση αυτή έφερε αλλαγές με τους κυρίους Αγρή Μανάκη και Καραπηδάκη από τις παρατάξεις του Γιάννη Κουράκη και του Πέτρου Ινιωτάκη αντίστοιχα να ορίζονται τελικά εκπρόσωποι στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Λίντερ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στις θέσεις των Σισαμάκη και Αναστασάκη.